σημερινή μέρα τιμής και μνήμης ανήκει σε αυτούς τους ανθρώπους, στους συγγενείς των οικογενειών που 50 χρόνια δεν μπορούν να θρηνήσουν για τους συγγενείς τους που κάθε χρόνος περνάει, κάθε έτος που διαβαίνει, γίνονται ολοένα και περισσότερο ανάμνηση και περισσότερο πόνος. Και θέλω να σας πω εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ελλάδας ότι βλέπουμε τα μάτια σας, βλέπουμε τον πόνο σας και δεν πρόκειται να ξεχάσουμε και δεν πρόκειται να μείνουμε χωρίς πράξεις. Το περασμένο Οκτώβριο, στην πρώτη μου επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία, επισκέφτηκα το εργαστήριο της ΔΕΑ. Χθες συναντήθηκα με την Παγκύπρια Οργάνωση Συγγενών, Αντιλώτων, Εχμαλώτων και Ευνοουμένων. Και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι οι Έλληνες και Κύπροι αγνοούμενοι δεν είναι απλά Έλληνες και Κύπροι αγνοούμενοι. Είναι και Ευρωπαίοι αγνοούμενοι. Είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Ήταν Ευρωπαίοι πολίτες. Και γι' αυτό το λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, την αμέσως επόμενη εβδομάδα θα αναλάβει πρωτοβουλία στο Ευρωκοινοβούλιο, έτσι ώστε να μπορεί αυτό το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ευρωπαίων πολιτών να αναδειχθεί εκεί που πρέπει για να μπορέσει επιτέλους η ΔΕΑ να πράξει το ιερό της έργο με περισσότερη στήριξη από ό,τι αυτή τη στιγμή βιώνει. Είναι ηθικό ζήτημα. Και είναι ηθικό ζήτημα και για τους Ελλαδίτες και για τους Ελληνοκύπριους, για όλους τους λαούς, διότι είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να το στηρίξουμε χωρίς ενδιασμούς. Άρα από την αμέσως επόμενη εβδομάδα θα δείτε πράξεις εκ μέρους της ελληνικής αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα στηρίζουμε την επίλυση του Κυπριακού βάσει του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, των αποφάσεων του ΟΗΕ, από εκεί που τερματίστηκαν οι συνομιλίες στο Κράν Μοντανά για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση μιας τεζονικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Και θα ήθελα να σας πω ότι το ελληνοκυπριακό για μας, το κυπριακό για μας, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι των ευρωτουρκικών σχέσεων. Και αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι και παραγωγικοί στον αδελφό λαό μας. Δεν θα ξεχάσουμε. Ο ελληνισμός παραμένει αδιαίρετος και οι συγγενείς σας είναι αθάνατοι. Να είστε καλά.